Φίλες και φίλοι του Ex Libris, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο μας, το οποίο θα είναι σε διπλή μορφή και σε podcast και σε βίντεο στο YouTube. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο που πρόσφατα τελείωσα και όσοι με παρακολουθείτε σε Instagram και σε Goodreads θα είδατε ότι το διάβαζα και μιλάμε για το βιβλίο που βλέπετε όσοι βλέπετε στο YouTube στην οθόνη, μιλάμε για το βιβλίο Inside Hitler's Greece του γνωστού ιστορικού Mark Mazower. Το βιβλίο αυτό περιγράφει την εμπειρία της κατοχής, της γερμανικής κατοχής κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως την έζησε η χώρα μας και όπως αυτή προκύπτει μέσα από σοβαρή ιστορική έρευνα. Θα μου πείτε, δεν γνωρίζουμε λίγο πολύ όλη την ιστορία της κατοχής και της εθνικής αντίστασης. Ναι, είναι τη διδασκόμαστε όλοι όσοι είμαστε στην Ελλάδα. Αναλυτικά έχουμε και τη σχετική εθνική εορτή στην 28η Οκτωβρίου, όμως όλοι τα έχουμε ακούσει πολλές φορές. Όμως, όπως πάντοτε, όπως όλα τα ιστορικά γεγονότα, ειδικά σε αυτά που έχουν βαρύνουσα σημασία για ένα λαό, για ένα έθνος, για ένα κράτος, υπάρχει μια τάση να μυθοποιούμε τις καταστάσεις, υπάρχει μια τάση να περνάει στη σφαίρα της, όχι της ιστορίας, αλλά της αφήγησης. Εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με κάτι τελείως διαφορετικό, με ένα βιβλίο το οποίο είναι ιστορικό, καθαρά ιστορικό, βασίζεται σε τεκμήρια, σε αρχεία, σε μαρτυρίες, πολύ σημαντικές και οι μαρτυρίες στο έργο αυτό του Mark Mazower, αλλά εμφανίζεται σε γεγονότα τα οποία μπορούν να διασταυρωθούν, να αντικρουστούν αν θέλετε, ή να μπουν στην λεγόμενη βάσανο της επιστημονικής μεθόδου, αν θέλετε να το πούμε έτσι. Είναι γεγονότα δηλαδή τα οποία προσπαθούν να μας δώσουν την πραγματικότητα όπως αυτή είχε καταγραφεί και όσες δυνατότητες καταγραφής έχουμε τότε. Δηλαδή την πραγματικότητα χωρίς συναισθηματισμούς, χωρίς προσπάθειες αιτιολόγησης, δικαιολόγησης κάποιων επιλογών, κάποιων ανθρώπων, χωρίς προσπάθεια μυθοποίησης ή απομυθοποίησης τους. Η όποια, όπως και σε κάθε σοβαρό ιστορικό έργο, η όποια μυθοποίηση από μυθοποίηση προσώπων προκύπτει αβίαστα πολλές φορές από τα γεγονότα. Και έτσι και σε αυτό το βιβλίο ο Mark Mazower αφήνει τα γεγονότα, αφήνει την έρευνά του, την αρχαϊκή του έρευνα, τις μαρτυρίες που έχει συγκεντρώσει, τις αφήνει λίγο πολύ να μιλήσουν μόνες τους. Βέβαια, καθοδηγεί τον, όπως είναι και χρέος κάθε συγγραφέα, δεν είναι μια στήρα παράθεση πηγών, έχει έντονα διηγηματικό χαρακτήρα αυτό το βιβλίο, διαβάζεται, πώς να το πω, σαν να μην πω σε παραμύθι, θα το δικήσω, αλλά διαβάζεται, είναι με λογική σειρά ανεπτυγμένο, διαβάζεται εύκολα και από τους μη ειδικούς και παρόλα αυτά βέβαια διαστερείται τον πλούτο των πηγών και των αναφορών. Ο Mazower σε αυτό το βιβλίο εξετάζει όλες, μου αρέσει πάρα πολύ, περιττό να σας πω, το θεωρώ ένα από τα κορυφαία βιβλία στο είδος του και μάλιστα τη στιγμή που η ελληνική ιστοριογραφία πάνω στο θέμα θα έλεγα ότι τίνει ή να εξυμνήσει ή να κατηγορήσει, ειδικά όταν πάμε σε αυτά τα θέματα που σχετίζονται με την Εθνική Αντίσταση και τα πρώτα σπαράγματα του εμφυλίου πολέμου, εκεί πέρα δεν έχουμε την ψυχραιμία ακόμη, εξυπηρετούμε τις προσωπικές μας πεπιθήσεις, να το πω, δεν ξέρω, πάντως εκεί δεν νομίζω ότι είμαστε πάρα περισσότεροι Έλληνες πάρα πολύ αντικειμενικοί. Εν πάση περιπτώσει, ο Mazower όμως δεν αφήνει καμία πτυχή του θέματος ανεξέταστη. Πιάνει από την αρχή την ιστορία, από τη λήξη στην ουσία του Ελληνοϊταλικού πολέμου, από την εισβολή στη Γερμανία, μας δίνει όλο το πλαίσιο της εποχής και ξεκινάει και αφηγείται τα χρόνια αυτά της κατοχής. Αυτά που γράφει μέσα είναι συγκλονιστικά, συμφωνούν βέβαια τα περισσότερα με όσα έχω διαβάσει, όσα έχουμε διδαχθεί, όσα έχουμε διαβάσει και εφόσον είμαστε και λίγο, πώς να το πω, ανοιχτό μυαλί, και έχουμε
και ψυχανιμιζόμαστε λίγο και ότι δεν είναι όλα ωραία και ρόδινα όπως μας τα λένε, ναι, συμφωνεί με όλα όσα περιμένουμε. Και γνωρίζοντας μας εμείς οι ίδιοι σαν λαό και σαν αντιδράσεις, ναι, αυτά που γράφει Μαζάουρ είναι τυπικά ελληνικά, θα έλεγα, οι αντιδράσεις κάποιων προσώπων, ο τρόπος που κινούνται. Είναι βιβλίο το οποίο όμως δεν είναι στήρο, όπως είπαμε, επιστημονικό βιβλίο. Θα προξενήσει, τουλάχιστον σε εμάς, έντονα συναισθήματα, και πώς περιγράφει ο Μαζάουρ με τα μελανότερα, θα λέγαμε, χρώματα, για να χρησιμοποιήσω ένα κλισέ, την μεγάλη πείνα, κυρίως στις μεγάλες πόλεις, αλλά και τις αντιδράσεις στην Ήπεθρο. Βέβαια, εκεί λέει και πράγματα τα οποία δεν είναι κολακευτικά για αρκετούς από τους τότε συμπολίτες μας, να το πω έτσι, σε άλλους αποδίδει αυτά που πρέπει, αλλά πραγματικά πολλές φορές δεν είναι ευχάριστα. Εν πάση περιπτώσει όμως, είναι συγκλονιστικά αυτά που γράφει, σε κάνουν να σκεφτείς τα όρια της ανθρωπιάς, θα λέγαμε, και σε βάζουν σε μια διαδικασία να κάνεις άθελά σου, κάνεις και παραλληλισμούς με το σήμερα, κυρίως όχι τόσο σε θέματα, πώς να το πω, σε θέματα θανάτου, φυσικής βίας, έτσι, αλλά σε θέματα νοοτροπίας. Βλέπεις σε θέματα νοοτροπίας, είτε ελληνικής, είτε ιταλικής, είτε γερμανικής νοοτροπίας, βλέπεις ανατριχιαστικές, θα έλεγα, ομοιότητες με το σήμερα. Και επειδή ξέρετε ότι έχω μελετήσει λίγο και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, βλέπεις ανατριχιαστικές ομοιότητες και με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και είναι ένα ερώτημα που συχνά το θέτω σε αυτή την εκπομπή και το έχουμε πει, διδάσκει τίποτα η ιστορία, ή μάλλον το πολλιώς, το μόνο που διδάστηκε είναι ότι ουδής διδάχθηκε τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, περιγράφει λοιπόν ο Μαζάουρ τα δεινά, πραγματικά τα δεινά του ελληνικού λαού, και όχι μόνο στέκεται πολύ στο θέμα της πείνας, το ανεφοδιασμού, τα τρόφιμα της μαύρης αγοράς, λέει τα πράγματα με το όνομά τους, όσο και αν αυτό θα δυσαρεστήσει κάποιους, και φυσικά αυτό είναι μόνο το ένα. Δεν παραλείπει να αναφερθεί φυσικά και στην, και στα υπόλοιπα δεινά του ελληνικού λαού, στους φυλακίσεις, εκτελέσεις και μετά το 1943, στη συστηματική εξόντωση, στη βασιλεία του τρόμου που επικρατούσε συστηματική εξόντωση ολόκληρων ελληνικών χωριών. Δεν αφήνει πραγματικά όλες τις μεγάλες καταστροφές στην ελληνική Ήπεθρο, τις οποίες τις γνωρίζουμε, τις αναφέρει μία προς μία, με αρκετές σελίδες μας δίνει να καταλάβουμε την νοοτροπία των ανθρώπων πίσω από αυτές. Πραγματικά, την απομένει άφωνος, τα περιγράφει καλύτερα από ότι μας τα έχουν διδάξει, να το πω έτσι. Αυτή η συστηματική προσέγγιση που κάνει, οι πηγές, οι διασταυρώσεις, οι αναφορές που βλέπουμε όλες, που βλέπουμε σφαιρικά το ζήτημα, την από προσωπικά με συγκίνησαν, μου προξένησαν εντονότερα συναισθήματα από τους δακρύβρεχτους ξύλινους λόγους και ρεπορτάζ που ακούμε κάθε χρόνο την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Εν πάση περιπτώσει, μεγάλο μέρος του βιβλίου είναι αφιερωμένο φυσικά και σε αυτό που λέμε εμείς, σε αυτό που λέμε εθνική αντίσταση, στην αντίσταση διαφόρων ένοπλων ομάδων, και όχι μόνο, και απλών πολιτών, στους τρόπους της αντίστασης, στο Αντάρτικο, αν θέλετε, αφιερώνει μεγάλα κεφάλαια και προσπαθεί όσο είναι εφικτό μέσα από τα διαθέσιμα αρχεία να ερμηνεύσει το πώς και το γιατί, να δώσει μας δώσει μια σφαιρική οπτική γωνία, πώς εξελίχθηκε, από πού ξεκίνησε, πώς αναπτύχθηκε, τα γιατί, και πραγματικά βλέπεις εκεί ότι το ένα είναι ελληνένδετο μετάλλο, ή ο μεγάλος λοιμός του 1941, το χειμώνα 1941-1942, τα προβλήματα, η υπέστατη, η ανύπαρκτη δομή της χώρας,
τις όποιες τότε κυβέρνησες. Όλα αυτά παρελάβουν από το βιβλίο και πραγματικά βλέπεις ότι εκεί όλα συνδέονται το ένα με το άλλο, το πώς το ένα έφερε το άλλο, πώς παλιές έρηδες από το Μεσοπόλεμο, από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο επηρέασαν την σκηνή της εποχής, πώς επηρέασαν τους ανθρώπους στην εξέλιξη της εθνικής αντίστασης. Και φυσικά η εθνική αντίσταση οδήγησε και όχι οδήγησε, συγγνώμη, αλλά με πάση περιπτώσει σιγά σιγά μεταξελίχθηκε και σε εμφύλιο πόλεμο και προσπαθεί να το πω, δεν διαπίστωσα, πολλοί λένε ότι έχει περίεργες απόψεις για την ιστορία, ενορθόδοξες απόψεις για την ιστορία. Στο βιβλίο αυτό εγώ προσωπικά δεν διαπίστωσα να προσπαθεί ο Μαζάουρ να μας κατηχήσει ή να μας κάνει. Ναι, μας δείχνει όσο πιο σφαιρικά γίνεται τα γεγονότα, τα δείχνει από όλες τις πλευρές και δεν κάνει ερμηνεία, να το πω έτσι. Τα συμπεράσματα, όπως είπα, τις περισσότερες φορές είναι αβίαστα, που φεύγει. Δεν είδα στο βιβλίο να βγάζει ο ίδιος προσωπικά συμπεράσματα. Να το πω πιο απλά, εγώ είχα φτάσει τα δικά μου συμπεράσματα πολύ πριν μου πει ο Μαζάουρ τα δικά του. Είναι αυτό που λέμε φαίνεται η δουλειά, να το πω έτσι. Εν πάση περιπτώσει, η όλη ανάπτυξη του θέματος, θα έλεγα, είναι άριστη. Και φυσικά αναφέρεται και στα θλίβερα, στα πρώτα γεγονότα του εμφυλίου πολέμου, και να πω ότι δεν χαρίζει καστανά ο Μαζάουρ σε κανέναν, ούτε στους μεν, ούτε στους δε, ούτε στους μεσαίους, ούτε στους πλαϊνούς, σε κανέναν. Λέει, και όσο μπορώ να το ελέγξω και όσο έχω και εγώ τις δικές μου απόψεις και αντιλήψεις, λέει κάτι για όλους. Λέει και τα θετικά, λέει και τα αρνητικά. Τώρα, αν η ζυγαριά αυτό που παρουσιάζουμε σαν ώρα κλείνει λίγο περισσότερο προς τη μία ή προς την άλλη πλευρά, αυτό εντάξει, γι' αυτό υπάρχουν τα ιστορικά βιβλία, γι' αυτό υπάρχουν τεκμηριώσεις, μπορεί κάποιος να ανατρέξει, να βρει, να τα αντικρούσει με γεγονότα και, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει τόσο υλικό μέσα στο βιβλίο που μπορεί κάποιος να το... να βγάλει και τα δικά του συμπεράσματα, όπως είπα. Δεν χρειάζεται να του πει ο Μαζάουρ τίποτα πάνω σε αυτό. Πάντως είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά γραμμένο βιβλίο και πραγματικά πιστεύω ότι θα έπρεπε, εξήγει πολλά πράγματα για πολλά πράγματα τα οποία έγιναν στην κατοχή, πολλά πράγματα τα οποία προϋπήρχαν και βρήκαν ευκαιρία να εκδηλωθούν μες στην κατοχή, εξηγούν πολλά πράγματα για το πώς εξελίχθηκε μετά η πολιτική μας ιστορία. Δηλαδή, όποιος ενδιαφέρεται για τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας, για τη σύγχρονη πολιτική μας ιστορία, θα είναι παράληψη αν δεν διαβάσει και αυτό το βιβλίο, ανάμεσα σε πολλά άλλα βέβαια βιβλία, αλλά το θεωρώ θα είναι παράληψη να μην ασχοληθεί και με αυτή τη συγκεκριμένη πτυχή. Τώρα, ένα δικό μου συμπέρασμα που έβγαλα από το βιβλίο, και το λέω, το διευκρινίζω ότι είναι δικό μου προσωπικό μου συμπέρασμα, για να μην πείτε «Α, που το λέει ο Μαζάουρ ή είπε ο Μαζάουρ τέτοιο πράγμα», έτσι. Το λέω, είναι πράγμα που κατέληξα εγώ, χωρίς να λέει τίποτα ο Μαζάουρ γι' αυτό. Διαπίστωσα με θλίψη ότι για άλλη μια φορά και στην κατοχή, όπως και σήμερα, δεν νομίζω ότι θα επαλλαγεί κανένας από αυτό, την έλλειψη εθνικής πολιτικής. Δεν υπήρχε. Η αίσθηση που αποκόμισε από το βιβλίο είναι ότι ένα από τα βασικά προβλήματα, το οποίο εκδηλώθηκε και στην κατεχόμενη Ελλάδα και στην εξόριστη κυβέρνησή μας και και στην εθνική αντίσταση, είναι η έλλειψη εθνικής πολιτικής. Και έτσι πολλές φορές βρέθηκαν οι Έλληνες να σέρνονται πίσω από τα γεγονότα, να προσπαθούν να αυτοσχεδιάσουν, να ανταποκριθούν στα γεγονότα, χωρίς να έχουμε ένα μπούσουλα. Λίγο πολύ να κάνει ο καθένας το δικό του. Και αν αυτό σας θυμίζει κάτι, ναι, είναι ένα από τα θέματα που κάποια στιγμή θα πρέπει να το εξετάσουμε, αγαπητοί ακροατές, σαν λαός και σαν έθνος. Ένα τελευταίο πράγμα που θέλω για να κλείσω είναι ότι στο τέλος, μετά και τα παραθέματα, είναι εξαιρετική βιβλιογραφία της, που έχει, όπως κάθε βιβλίο που σέβεται τον εαυτό του, ο Μαζάουρ, στο τέλος κάνει και μια αναφορά για τα αρχεία και εκεί κάνει μια καθόλου κολακευτική αναφορά για τα εθνικά μας αρχεία. Πραγματικά λέει ότι είναι disgrace, έτσι, τα εθνικά μας αρχεία. Και τρέψτε μου, επειδή έχω
φίλους και γνωστούς που έχουν ασχοληθεί με το θέμα των εθνικών αρχείων, είναι τα γενικά αρχεία του κράτους που λέμε καμία φορά, πραγματικά είμαστε, όπως και με το κτηματολόγιο, όπως και με το περιουσιολόγιο, όπως και με τους δασικούς χάρτες, είμαστε γελοί, αγαπητοί ακροατές, θα μου το επιτρέψετε, χωρίς να θέλω να θίξω κανέναν πολιτικό, να το πω έτσι, αλλά λυπάμαι σε αυτά τα θέματα, σε θέματα αρχείων, σε θέματα αρχαιοθέτησης, οργάνωσης, τεκμηρίωσης, να το πω έτσι, και αυτό ισχύει και για το δημόσιο και για τον ιδιωτικό τομέα, όμως επιτρέψτε μου, ξέρω και από τις δύο πλευρές του νομίσματος, πάσχουμε σαν κουλτούρα σε θέματα τεκμηρίωσης, μέσω της οποίας φυσικά είναι και η αρχαιοθέτηση και όλα αυτά, και είναι ντροπή και κάτι που είναι προσωπικό μου πάλι. Δεν το λέει ο Μαζάουρ, το διευκρινίζω, είναι κάτι προσωπικό μου. Μήπως αυτή η έλλειψη, η καταστροφή πολλές φορές, το να χάνονται τα αρχεία, μήπως κρύβει κάποια πράγματα από πίσω, μήπως κάποιοι εξυπηρετούνται η μνήμη μας να είναι μικρή, να είναι σύντομη. Μήπως κάποιοι εξυπηρετούνται να ξεχνάμε πριν από 10 χρόνια σε ποιον ανήκε κάτι, ας πούμε, αν κάτι ήταν δάσος ή αν κάτι ήταν δημόσιο. Μήπως κάποιος εξυπηρετεί αυτό. Δεν θα έπρεπε να το δούμε. Αυτά είχα να πω για το βιβλίο του Μαζάουρ. Με τις καλύτερες εντυπώσεις, τις καλύτερες συγγνώμη εντυπώσεις μου άφησε. Το μόνο που μπορώ να πω είναι διαβάστε το. Και είμαι σίγουρος ότι θα αποκτήσει και αυτό μια θέση στο θεωρώ βιβλίο αναφοράς για οποιονδήποτε έχει ενδιαφέρον για την ιστορία, για την πολιτική στην Ελλάδα και για όλα αυτά. Να πω ότι κυκλοφορεί και στα ελληνικά για όσους δεν τα πάνε καλά με τα αγγλικά, και από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια, με τίτλο «Η Ελλάδα του Χίτλερ, η εμπειρία της κατοχής». Επομένως δεν έχετε καμία δικαιολογία, διαβάστε το. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και αυτό το Ex Libris και ελπίζω σύντομα να τα πούμε ξανά. Γεια σας!